Δυναμικά επέστρεψε φέτος μετά τη δύσκολη διετία της πανδημίας ο γαμήλαιος τουρισμός στο πλημμυρισμό ένα από ιστορικά μνημεία και ιδυλιακά τοπία Ρέθυμνο. Οι αριθμοί μαρτυρούν πως το 2022 ίσως και να είναι η καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας για τα ζευγάρια που θέλησαν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου στο τουριστικό Ρέθυμνο. Γίνονται και προσβευτές μας με, μπορώ να πω, δωρεάν προβολή του τόπου μας στο εξωτερικό. Η αύξηση κυμαίνεται πάνω από 20% από την τελευταία μεγάλη χρονιά, όχι πέρυσι φυσικά. Δηλαδή, εμείς στην καταγραφή μας στο Δήμο των γάμων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιμέναμε. Το δυναμικό comeback του γαμήλιου τουρισμού ενισχύει καθοριστικά πλειάδα τοπικών επιχειρήσεων, μιας και τις περισσότερες φορές το πακέτο περιλαμβάνει πολυήμερες διακοπές για το ζευγάρι, τους συγγενείς και τους φίλους του. Πέσαν τώρα μαζεμένοι 3 ετών γάμοι, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια δυναμική και μια ευξημένη ζήτηση. Είναι ένας στόχος που τον έχουμε επεξεργαστεί στο παρελθόν. Έχουμε και μαζί με το Δήμο κάνει προσπάθειες και βλέπουμε ότι ορισμένες εξ αυτών καρποφορούν τώρα. Ξενοδοχεία, επιχειρήσεις είτε εστίασης είτε αναψυχής, κομμάτια από τουριστικά λεωφορεία μέχρι και γραφεία που διοργανώνουν εκδρομές, αλλά και το εμπορικό μας κέντρο δέχονται τους επισκέπτες του γαμήλου τουρισμού, είτε είναι το ζευγάρι και η οικογένειά του, είτε είναι μια πολύ μεγάλη παρέα καλεσμένων για το συγκεκριμένο συμβάν. Οι παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, η εντυπωσιακή αίθουσα του Αγίου Λαζάρου και το ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας είναι μερικά μόνο από τα μαγευτικά σημεία του Ρεθύμνου που ξεχωρίζουν οι μελώνυμφοι για να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης. Σε παραλίες, σε μνημεία και μέσα σε μεριές της πόλης που έχουν κάποιο χρώμα τοπικό, παραδοσιακό ή ρομαντικό, θα δει κανείς είτε ζευγάρια να φωτογραφίζονται, είτε τελετές που γίνονται σε αυτά τα μέρη που είναι επιλογή του ζευγαριού σύμφωνα με την προτίμησή τους. Ζευγάρια από τη μακρινή Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και την Αμερική είναι ανάμεσα σε αυτά που επιλέγουν το Ρέθυμνο για αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής τους, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες που σταθερά δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνη στο Ρέθυμνο, όπως για παράδειγμα οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Είναι και οι ίδιοι οι οποίοι ψάχνουν στον κόσμο πού θα ήταν όμορφο να πάνε και μας βρίσκουν. Βρίσκουν το Ρέθυμνο σε συνδυασμό με το νησί της Κρήτης γενικά και για διακοπές αλλά και για αυτή την ιδιαίτερη στιγμή της ζωής τους.